Χαίρετε, καλημέρα. Σάββατο 9 Μαΐου 2020 και το πρωινό μας vlog είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε κάτω από ένα σχόλιο, πρέπει να ήταν σε ένα χθεσινό ή προχθεσινό vlog. Γράφει μια φίλη. Κάτι που με έβαλε σε σκέψεις μετά από, συζητήσεις, από μετά από συζήτηση με φίλους. Ισχύει ότι σε μια σχέση πάντοτε ένα αγαπάει πιο πολύ. Αυτή η ατάκα μου μείνε γιατί θεωρώ ότι δεν είναι κάτι μετρήσιμο η αγάπη. Αλλά θα ήθελα τη δική σου κριτική ματιά σε αυτό. Και της απάντησα, της φίλης, ο καθένας αγαπάει όσον μπορεί να αγαπήσει, δεν έχει πιο πολύ και πιο λίγο. Είτε αγαπάς είτε όχι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση αυτή και μου έχει θυμίσει μία συζήτηση που είχα. Στην πλατεία Ναβαρίνο στη Θεσσαλονίκη, σε ένα πράσινο παγκάκι. Πράσινα είναι τα παγκάκια στην πλατεία Ναβαρίνο. Ήταν τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη ε, το 1995 έγινε αυτή η συζήτηση. Ήταν, ναι, το 1995. Πρέπει να ήταν. Οκτώβριο του 1995 αρχέ Νοεμβρίου του 1995. Καθόμουν με μια φίλη μου η οποία έχει σπουδάσει ψυχολογία. Και έχεις σπουδάσει και δραματοθεραπεία. Δεν θα πω το όνομα της, δεν ξέρω αν θέλει να το πω δημοσίω. Αν τυχόν και βλέπει αυτό το βίντεο, να μου στείλει mail. Και μιλούσαμε τότε, ήμουνα α, στις πρώτες πρώτες α, α, μέρες α, της σχέσης μου με τον πρώτο μου σύζυγο, τον πατέρα των παιδιών. Και μου έλεγε, μου είπε αυτή η φίλη, λέει, η μαμά μου μου είπε ότι καλύτερα, ο άντρα να αγαπάει τη γυναίκα λίγο περισσότερο. Μου είχε πει αυτή την άποψη. τα φοιτήτρια τότε και εκείνη. Ήμουνα και εγώ φοιτήτρια. Νομίζω είναι ένα χρόνο πιο μεγάλη από μένα. Ή μπορεί να είμαστε στην ίδια ηλικία. Δεν ήμασταν τελειωμένε ψυχολόγοι. Ήμασταν φοιτήτρε ψυχολογία. Κάναμε παρέα. Και συζητούσαμε. Εγώ είχα κάνει την πρώτη σχέση στη ζωή μου. Δεν είχα άλλη σχέση προηγουμένω. Και μου έλεγε πώς νιώθεις, πώς είσαι και μου λέει αγαπάει πιο πολύ από το να αγαπάς εσύ. Είναι πολύ σημαντικό να σ' αγαπάει πιο πολύ από το να αγαπάς εσύ. Με είχε βάλει σε προβληματισμό αυτή η σκέψη και για να είμαι ειλικρινής δεν μου άρεσε σαν ιδέα. Γιατί εκείνο που με γνιάζει τότε και με γνιάζει και πάντοτε δηλαδή είναι να είμαι εγώ εκεί που θέλω. Όχι να θέλουν οι άλλοι να είναι μαζί μου. Ε, στην πορεία, μεγαλώνοντας και εγώ ίδια και αρχίζοντας να εργάζομαι με ανθρώπους και με ζευγάρια, ε, γνωρίζετε ότι, έχει 20 χρόνια, ε, ότι για 20 χρόνια έβλεπα ανθρώπους και ζευγάρια επαγγελματικά στο γραφείο, ε, ότι τα τελευταία δύο χρόνια ασχολούμαι αποκλειστικά με τη συγγραφή και την παραγωγή αυτών των ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο. Στην πορεία ερεύνησα και προσπάθησα να καταλάβω και να μάθω δηλαδή αν όντω είναι καλή ιδέα ο ένα να αγαπάει τον άλλο περισσότερο και αν μπορεί όντω να ισχύσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν μπορεί να πει: Εγώ σ' αγαπούσα περισσότερο από ότι με αγαπούσες εσύ, ή σε αυτό το ζευγάρι η γυναίκα αγαπάει τον άνδρα πιο πολύ από ότι ο άνδρα στη γυναίκα. Ή ο άνδρα αγαπάει τη γυναίκα πιο πολύ από ότι τον αγαπάει αυτή. Εγώ θεωρώ ότι τέτοιου είδου σκέψη, τέτοιου είδου ε, 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 ρητό τέλο πάντων. Ε, συμβουλή. Δεν, δεν κατηγορώ τη φίλη μου που μου το είχε πει αυτό, μου το είχε πει γιατί το είχε ακούσει. Εντάξει. Τέτοιου είδου σκεπτικό ότι θα είσαι ασφαλή μέσα σε μια σχέση αν επιλέξεις κάποιον που θα σε αγαπάει περισσότερο από ότι τον αγαπά εσύ, τη θεωρώ θα θεωρώ λανθασμένη. Θεωρώ αυτό, λανθασμένο αυτό το σκεπτικό, με την έννοια του ότι αν θα επιλέξει κάποιον με, μόνη, με, 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 κυριότερο κριτήριο το να σε θέλει πιο πολύ από το θες εσύ, ε, όσο καλά και να σου φερθεί ο άνθρωπος, όσο και να σε αγαπήσει, όσο και να, σε, και να σου δοθεί, εσύ δεν θα είσαι ικανοποιημένο ή ικανοποιημένη, επειδή θα είσαι με έναν άνθρωπο που δεν γουστάρεις. Αυτά ο καταρχάς. Γιατί υπάρχουν όντω κάποιοι άνθρωποι οι πάνε υπολογιστικά και λένε εγώ θέλω να έχω μια άνετη ζωή, θέλω να βρω έναν άνδρα, για παράδειγμα, ο θα με καλύπτει τι ανάγκε μου, τι οικονομικέ, τι κοινωνικέ μου ανάγκε. Θέλω κάποιον να με συντηρεί ή, ή θέλω μια γυναίκα που να με φροντίζει, που να μου μαγειρεύει, που να μου πλένει κτλ. Και, και να με θέλει αυτή για να μείνει μείνει μαζί μου, να με θέλει αυτό για να μείνει μαζί μου, αλλά δεν πειράζεται να το θέλω εγώ. Αυτό είναι συνταγή για. Τι να πω, Καταστροφή για μη ύπαρξη αληθινού γάμου, για έξω σχέσεις, σχέσει, για αντιστοιχεία και των δύο ανθρώπων κλπ. Κλ. Τώρα, στο κατά πόσο είναι η μετρήσιμη η αγάπη, εγώ θεωρώ ότι η αγάπη δεν είναι μετρήσιμη. Δηλαδή, δεν υπάρχει αγαπόμετρο. Να βάλουμε ένα αγαπόμετρο τώρα και να μα βάλουμε όλου κάτω και να μετρήσουμε. Η Μαρία αγαπάει τόσο τη 100, ο Γιάννη αγαπάει τόσο τη 100, ο Κωστάκη τόσο τη 100 κλπ. Εγώ θεωρώ ότι όταν μιλάμε για αγάπη ερωτική. Και όταν λέμε αγάπη σε αυτή τη γυναίκα, αγάπη σε αυτό τον άντρα ή αγαπώ αυτή τη γυναίκα, αγαπώ αυτό τον άντρα, ο τρόπος με το οποίο το αντιλαμβάνομαι ως γυναίκα, ως ψυχολόγος, ως ψυχολόγος που έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τα θέματα των ερωτικών σχέσεων και που το επόμενο μου βιβλίο είναι αφιερωμένο όχι στους άνδρες και τις σχέσεις, όχι στις γυναίκες και στις σχέσεις, αλλά στις σχέσεις τις ίδιες. Το επόμενο βιβλίο που θα γράψω αυτή την περίοδο, έχει να κάνει με την ερωτική αγάπη και πώς μπορώ να βρω τη σχέση που θέλω ή που ονειρεύομαι δεν, δεν, έχει, δεν έχει αποκρισταλωθεί ο τίτλος ακόμα αλλά το περιεχόμενο το δουλεύω μέσα στο μυαλό μου όπως σας έχω πει τον τελευταίο καιρό και νιώθω ότι σύντομα θα είμαι έτοιμη να το βάλω και στο πληκτρολόγιο. λοιπόν, έχω μάθει έχω ανακαλύψει ότι όταν αγαπήσεις αγαπάς και όταν δεν αγαπήσεις δεν αγαπά. Με ποια έννοια. Με την έννοια του ότι δεν μπορεί να πει αγαπάω λίγο ή αγαπάω πολύ. Είτε αγαπά είτε δεν αγαπά ερωτικά. Δηλαδή, είτε γουστάρει και είσαι ερωτευμένο, είσαι ερωτευμένη και ε, συνδέσει αγαπητικά με το τέρι σου, με την όρεξή σου και με τη θέλησή σου και βάζει μέσα στη σχέση σου, στο γάμο σου, ε, τις προσπάθειε σου σε όλου του τομεί και είσαι. Ε, μαχητικός, μαχητική για αυτή τη σχέση και προσπαθείς και τα ε, απολαμβάνεις τις στιγμές ε, ε, όταν έρχονται προβλήματα προσπαθείς να τα ξεπεράσεις με όλα τα μέσα που να έχεις στη διάθεσή σου. Είτε δεν αγαπάς και πας υπολογιστικά και φτιάχνεις μια σχέση για ένα οποιοδήποτε συμφέρον. Τώρα, μπορεί να είναι δυο άνθρωποι μαζί και να φαίνεται στου τρίτου, οι οποίοι τρίτοι ποτέ δεν μπορούν να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει σε ένα ζευγάρι. Αυτό ισχύει για όλου μα. Δηλαδή, το πώ φαίνεται ένα ζευγάρι στου τρίτου έχει να κάνει με το πώ είναι αυτή η τρίτη. Δηλαδή, δεν είναι τι κοιτάζει, αλλά είναι ποιο κοιτάζει. Δηλαδή, αν κοιτάζει, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι κάποιο ο οποίο είναι πολύ καιρό σε μοναξιά και βιώνει ερωτική μοναξιά ή τον όρο που είχα χρησιμοποιήσει και σας άρεσε ερωτική ερημιά και βλέπει ένα ζευγάρι να είναι ερωτευμένοι και να είναι μαζί, θα εξειδανικεύσει εκείνο το ζευγάρι ή μπορεί να εξειδανικεύσει εκείνο το ζευγάρι και να πει πω, 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 πόσο πολύ αγαπιούνται, πω, 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 πόσο πολύ την αγαπά, πόσο πολύ τον αγαπά, πω, πω, πω θα ήθελα και εγώ να είχα αυτό κλπ. κλπ. Αν αυτό το ίδιο ζευγάρι, ένα υποθετικό ζευγάρι μιλάμε τώρα, το κοιτάζει και το παρατηρεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε ένα κακό γάμο ή σε μια κακή σχέση. Συνήθω είναι κακή γάμη γιατί από το γάμο δύσκολα χωρίς, από τις σχέσεις χωρίζουμε πιο εύκολα. Αν και έχουμε δει και εδώ στο κανάλι πάρα πολλέ φορέ ότι υπάρχουν αρκετοί συνανθρωποί μα οι οποίοι μα ζοχίζονται σε κακοποιητικέ σχέσει που δεν είναι γάμοι. Και δεν υπάρχουν παιδιά και κοινά περιουσιαστικά στοιχεία κλπ. Πράγματα τα οποία μπορεί να διασκολεύουν την απόφαση τη λήψη της απόφασης για τη διακοπή ενός νεκρού γάμου, ενώ σε μια σχέση δεν έχεις αυτά τα... Συνήθως δεν έχεις. Σε μια σχέση χωρίς παιδιά, να το πούμε Σε μια σχέση χωρίς παιδιά και χωρίς κοινή περιουσία δεν έχεις και πολλούς ενδιασμού. Θα πει, το δοκιμάσαμε, δεν βγαίνει, τελειώνουμε. Σε ένα γάμο όμως υπάρχουν πιο πολλοί... πολύ, πολύ ενδιασμοί για να τερματίσει αυτό το γάμο. Εάν λοιπόν αυτό το ζευγάρι που ανέφερα προηγουμένω το παρακολουθεί ένα πικραμένο ή μια πικραμένη, ένα καμένο από χέρι, μια καμένη από χέρι, δηλαδή ένα που είναι βασανισμένο σε ένα γάμο, μια που είναι δυστυχισμένη σε ένα γάμο, θα βρει αρνητικά να πει. Θα πει βρέ, δε, δε πω μιλάει στη γυναίκα του, δεν τη σέβεται. Και προβάλλει πάνω σε εκείνο το ζευγάρι αυτό που νιώθει ότι συμβαίνει στην ίδια, ότι ο άντρας τη δεν τη σέβεται. Η δε σε αυτή τη γυναίκα είναι πολύ αυταρχική. Ε, τον καπελώνει τον άνδρα τη και προβάλλει ίσω. Το γεγονό ότι νιώθει ο ίδιο πω η δικιά του γυναίκα είναι αυταρχική και τον καπελώνει. Όπω και να έχει. Έχω μάθει πω αγαπά όπω είσαι. Πω αγαπά με ένα εργαλείο. Ποιο είναι το εργαλείο του ανθρώπου με το οποίο αγαπά, το εργαλείο ή το μέρο του σώματο ή το κομμάτι από τον άνθρωπο. Ε, εννοείται ότι δεν μιλάμε ε, με όρους της βιολογίας και της ιατρικής. Μιλάμε με όρους της καθομιλουμένης, το εργαλείο με το οποίο αγαπάμε είναι η καρδιά μας ή η ψυχη μας. Δεν ισχύει, στη ψυχολογία δεν χρησιμοποιείς τον όρο η καρδιά, η ψυχή, με τον τρόπο που τη χρησιμοποιείς την καθομιλουμένη. Ας το, ας το παραφράσω, αγαπάμε τον άλλον με εργαλείο τον εαυτό μας και με κύριο, κύριο κριτήριο αγάπης το πώς αγαπούμε ή πώς δεν αγαπούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον εαυτό του, έχει φτάσει σε ένα σημείο αυτοεκτήμησης, σε ένα σημείο ε, υγιούς εγωισμού και έχει δημιουργήσει μια υγιή σχέση με τον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος θα αγαπήσει με τον ίδιο τρόπο που αγαπάει τον εαυτό του και το τέρι του. Αν ένας άλλος άνθρωπος όμως βρίσκεται σε μια φάση ζωής, στην οποία έχει δύσκολη θέση με το, σχέση με τον εαυτό του ή έχει βιώσει τραυματικά γεγονότα στη ζωή του και ίσως και στην παιδική του ηλικία, τα το οποία να το έχουν αφήσει ψυχικά τραύματα, τα οποία να μην έχουν επουλωθεί, εάν ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, έχει κακοποιητική σχέση με τον εαυτό του, κακοποιητική σχέση με τον εαυτό μας έχουμε, για παράδειγμα, όταν κάνουμε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, κακοποιητική σχέση με τον εαυτό μας έχουμε όταν βάζουν τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Α πούμε, άνθρωποι οδηγούν, που οδηγούν απρόσεχτα και βάζουν τον εαυτό του σε κίνδυνο μια σύγκρουση αυτοκινητιστική. Οι άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν εξαρτήσει, άνθρωποι που παίρνουν ναρκωτικά και είναι εξαρτημένοι από συγκεκριμένα ναρκωτικά, αλκοολικοί, άνθρωποι που εξαρτούνται από κάποια πράγματα τα οποία του ε, τους καταναλώνουν. Δεν θα αναλύσω σε αυτό το vlog την έννοια των εθισμών. Έχουμε άλλα vlogs και άλλα βίντεο που μιλάνε για του εθισμού. Αν για παράδειγμα ένα άνθρωπο έχει εθισμού, Κάνει, έχει μια αυτοκαταστροφική σχέση με τον εαυτό του. Δηλαδή, δεν δείχνει αγάπη στον εαυτό του. Ένα άνθρωπο, για παράδειγμα, ο οποίο βαράει ενέσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε, δεν αγαπάει τον εαυτό του για να το κάνει αυτό. Δηλαδή, δεν, δεν, άμα αγαπά τον, τον εαυτό σου πραγματικά, δεν θα βάλει δηλητήριο στι φλέβε σου. Άμα αγαπά τον εαυτό σου πραγματικά, δεν θα αγνοήσει τι συστάσει του γιατρό σου που σου λένε έχει θέματα με την καρδιά σου και πρέπει να πάρει για παράδειγμα αυτό το φάρμακο και εσύ να μην το παίρνει. Εντάξει. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δίκαιο να κατηγορούμε έναν πρώην σύντροφο ή έναν νυν σύντροφο ότι δεν μα αγαπάει τόσο πολύ όπω τον αγαπάμε εμεί. Δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένα αγαπάει με βάση την ικανότητα που έχει για να αγαπήσει και αυτή η ικανότητα που έχει για να αγαπήσει προσμετράται στη σχέση που έχει με τον εαυτό του. Σκεφτείτε, κάντε έτσι μια αναδρομή σε προηγούμενους συντρόφους σας, εάν έχετε. Ή σε πρώην μιας φίλης σας, ενός φίλου σας, που μπορεί να έχουν κατηγορηθεί ότι δεν ήταν καλή σύντροφος, δεν ήταν καλός άντρας, δεν ήταν καλή γυναίκα, δεν ήταν καλός φίλος, δεν ήταν καλή φίλη. Αν παρατηρήσετε αυτούς που κατηγορούν ότι δεν αγαπούσαν αρκετά, είμαι σίγουρη ότι θα εντοπίσετε ότι αυτή την έλλειψη αγάπης ή την λιγότερη αγάπη τη δείχνουν και στον εαυτό τους. Άρα δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν άνθρωπο που δεν αγαπάει τον εαυτό του, ότι δεν, αγα δεν, δεν αγαπάει αρκετά τη σύντροφο του ή τον σύντροφο του. Δηλαδή δεν είναι μετρήσιμη αγάπη με την έννοια το ότι όλοι μπορούμε να αγαπήσουμε στο 100% και ο ένας επιλέγει το 90%, άλλος το 80%, άλλος το 60%, άλλος το 50% και το κάνει επίτηδες. Όχι. Ο καθένας μπορεί να αγαπήσει τόσο όσο αγαπάει τον εαυτό του. Γι' αυτό πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι αδικημένοι, πραγματικά αδικημένοι, οι οποίοι έχουν αγαπήσει έχουν δώσει τα πάντα που μπορούσαν να δώσουν, όχι τα πάντα που είχαν. Δεν μιλάμε για υλικά αγαθά που δίνουμε σε μια σχέση. Μιλάμε για ψυχοσυναισθηματικά αγαθά. Που έχουν δώσει τα πάντα ή πολλά σε μια σχέση. Τέλο πάντων, όσα έχουν δώσει, όλο του τον εαυτό σε μια σχέση. Και επειδή ή, ή έχουν, ή είχαν κάποιε αδυναμίε συναισθηματικέ, ψυχολογικέ, να κατηγορηθούν ότι δεν έχουν δώσει αρκετά. Όχι. Είτε αγαπάς είτε δεν αγαπάς. Όταν αγαπά, δίνει όλο σου τον εαυτό. Όταν δεν αγαπά, δεν δίνει τίποτα. Η γνώμη μου. Η άποψή μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μου έχει στείλει αυτό το σχόλιο. Ε, γιατί όντω υπάρχει αυτή η, η, παρανόηση. Είναι κοινή η παρανόηση αυτή. Και όταν μιλάμε για, για σχέσει με ναρκιστέ, για παράδειγμα για σχέσεις με αδιάγνωστους κλπ. Κλ. Και, του τους κατηγοράμε και τους κάνουμε και ξέρω εγώ, μπορούμε να το δούμε από αυτή την οπτική. Ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο που τον έχουμε π.χ. για παράδειγμα, θυμάστε το vlog με τον ναρκιστή γυναικολόγο που είχε γίνει τώρα με εκείνο το vlog, να, ρωτήσει, να ρωτήσουμε αν είμαστε στη θέση τη κοπέλα, αυτό ο άνθρωπο μπορεί να αγαπήσει διαφορετικά. Έχει αγαπήσει ποτέ τον εαυτό του. Τι είδου σχέση έχει με τον εαυτό του, Πώ συμπεριφέρεται στον εαυτό του, Γιατί ένα άνθρωπο που έχει ναρκισσμό. Ε, μπορεί να, να, νομίζει ότι αγαπάει τον εαυτό του, αλλά στην ουσία κάνει διάφορε πράξει οι οποίε διώχνουν από κοντά του τους ανθρώπου που είναι καλοί στη ζωή του. Τώρα, ε, δεν θυμάμαι, η, η φίλη το είχε, το είχε βάλει τον τίτλο «Ο ναρκισιστής γυναικολόγος». Ψάξτε το, δείτε αυτό το βλόγο ξανά. Και έχει κόσμο ο της γυναικολογος ψαξτε το δειτε αυτο το βλογο ξανα και εχει κοσμο ο οποιος νομίζει, θεωρεί ότι ο Γιαννάκη, ο Κωστάκη, ο οποιοδήποτε που έχει γνωρίσει σήμερα, η Μαρούλα, η Κωστούλα, η Γιαννούλα, έτσι λέμε στην Κύπρο, ονόματα τυχαία. Ε, το πρόσωπο που έχει γνωρίσει σήμερα έχει επιλέξει ειδικά, ειδικά για σένα θα σε αγαπήσω τόσο τη εκατό. Ειδικά για σένα θα κάνω. Όχι. Δεν επιλέγει. Αγαπάει όπω μπορεί να αγαπήσει ο καθένα. Γι' αυτό χρειάζεται όσον αφορά στη δική μα ψυχοσυναισθηματική ασφάλεια να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από επιλογές συντρόφων που θα πούμε άμορε θα το φτιάξω. Δεν πειράζει, έχει κάποιες ατέλειες, θα το φτιάξω ή θα τη φτιάξω. Ή θα την βοηθήσω να καταλάβει πώς είναι το σωστό, θα την βοηθήσω να οριμάσει. Όχι. Η επιλογή συντρόφου έχει να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός, έχει αυτό το δυναμικό, έχει αυτή τη σχέση με τον εαυτό του. Εάν επιλέξω να μπω σε αγαπητική σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, δεν δικαιούμαι να περιμένω να μου δώσει περισσότερη αγάπη από όσοι δίνει ή δεν δίνει στον εαυτό του. Για να είμαστε και έντιμοι. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε όλα αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, για να μάθουμε πώς λειτουργούμε στις ανθρώπινες σχέσεις και εμείς ήδη και να μπορούμε να αναλάβουμε ο καθένας την ευθύνη του εαυτού του. Γιατί είναι πολύ εύκολο να, να κατηγορήσεις τον άλλο και πεις δεν με αγάπησε αρκετά, δεν προσπάθησε αρκετά. Όχι. Είτε αγαπάς, Είτε δεν αγαπάς. Και όπω μια άλλη φίλη πολύ εύστοχα έχει γράψει κάτω από ένα άλλο live, μπορεί δύο άνθρωποι μέσα σε μια ερωτική σχέση να μην τα καταφέρουν να αλλά αν αγαπούν ο ένα τον άλλον, μπορούν στην πορεία τη ζωή του να υπάρχει αυτή η αγάπη σε ένα επίπεδο πλατωνικό, δηλαδή όχι σε ερωτική σχέση, και να μην χαθεί ούτε ο σεβασμό, ούτε ο αλληλοσεβασμός, ούτε αλληλεκτήμηση, ούτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να ξεφτιλίζουμε τον εαυτό μας, να ξεφτιλίζουμε τη ζωή μας και να πηγαίνουμε πίσω και να λέμε πω 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 ήμουνα με αυτόν που δεν με αγαπούσε. Όχι, επέλεξες να είσαι με εκείνον τον άνθρωπο, είχε τον λόγο σου, η ψυχή σου είχε ένα μάθημα να πάρει και μη λες δεν με αγαπούσε. Να λες με αγάπησε όσον μπορούσε. Γιατί από τη στιγμή που ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να δημιουργήσει μια σχέση και να, να δώσει αυτά που έχει, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις πως δεν σε έχει αγαπήσει, σε καμία περίπτωση. Τώρα μιλάμε για σχέσεις, ε? μιλάμε για ανθρώπους που είναι συνειδητά μαζί, για ανθρώπους που νιώθουν ερωτευμένοι, για ανθρώπους που ε, μιλούν ξεκάθαρα για αγάπη, για συγκατοίκηση, για συμβίωση, για γάμο, για συνύπαρξη. Μαζί δεν λέμε τώρα για τις περιπτώσεις που μπορεί να νομίζω ότι έχει σχέση με κάποιον, αλλά εκείνο ο κάποιος να σε θεωρεί ότι είσαι απλώ η περιπέτεια των δύο εβδομάδων και η περιπέτεια του καλοκαιριού ή είσαι το μπουτίκο. Μιλάμε για ανθρώπου που είναι ζευγάρια συνειδητοποιημένα και είναι ζευγάρια κανονικά μαζί. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Καλημέρα σε όλου. Ε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να βγάλω vlog ή live απόψη, γιατί σήμερα η μέρα έχει αρκετές δουλειές στο πρόγραμμα. Θα τα λέμε όμως, θα τα λέμε και από τα σχόλια. Φιλιά!